Πάλι εδώ με το Meetup. Σήμερα η δουλειά μας είναι να αλλάξουμε τα σωληνάκια των φρένων και να βάλουμε υψηλής. Θα ξεκινήσουμε βγάζοντας τα υγρά από το κύκλωμα, από την πίσω δαγκάνα. Βγάλει το παλιό σωληνάκι. Προσεκτικά για να μην πέσουν τα υγρά φρένου πάνω στα πλαστικά, εδώ στις βαφές. Και βάζουμε το καινούργιο ψήλις. Με καινούργιες ροδέλες φυσικά. Τώρα σφίγγουμε τις βίδες. Έχουμε βάλει λάστιχο. Το έχουμε σφίξει με σφιχτηράκι πάνω στο εξαριστικό. Και από εδώ θα βάλουμε σύριγγα με τα υγρά φρένα. Για δώσε. Πάει. Εδώ πίσω. Αλλά γίνεται, δεν πήρε αέρα. Δεν πήρε αέρα, δεν πήρε τίποτα. Όπα, 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 είσαι maximum. Τώρα κάνουμε την κλασική εξαέρωση. Τρομπάρουμε, πατημένος, ανοίγουμε το εξαριστικό. Ξανακλείνουμε το εξαριστικό, ξανατρομπάρουμε. Προσέχουμε πάντα πάνω στο δοχείο να μην μείνει από υγρά. Το φρένο εδώ έχει σφίξει καλά και δουλεύει ωραία. Κλείνουμε εδώ πάνω το δοχειάκι. Θα σφίξουμε και ελάχιστα εδώ το εξαριστικό και προχωράμε στις μπροστά δαγκάνες. Θα ανοίξουμε πρώτα αυτό το δοχειάκι πάνω, να τα αδειάσουμε για να μην τρέξουν όλα από κάτω. Αυτή η βίδα είναι που μπαίνει πάνω στην τρόμπα μας. Έχει δύο σωληνάκια. Το κοντό μπαίνει στη δεξιά δαγκάνα και το μακρύ πάει στην αριστερή. Το κοντό από μέσα. Το κοντό το βάλουμε από τη μέσα μεριά. Οπότε πάει σωληνάκι ροδέλα. Ξανά ροδέλα ανάμεσα.
Μετά σωληνάκι και πάλι ροδέλο. Και αυτό όπως είναι θα βιδώσει πάνω στο δοχιάκι, στην τρόπα μας. Έχουμε περάσει το πρώτο, σωληνάκι και το πιάνουμε και κάτω. Πάντα βάζουμε ροδέλες. Έχουμε βάλει και την άλλη δαγκάνα. Φυσικά δεν έχουμε σφίξει τίποτα. Πρώτα θα τα ταιριάξουμε λίγο να τα περάσουμε σωστά και μετά θα αρχίσουμε να σφίγγουμε. Τώρα σφίγγουμε και ξεκινάμε να βάλουμε υγρά. Έχουμε δώσει με τη σύριγγα από τη δαγκάνα πάνω. Βάλαμε αυτό το καπάκι γιατί τα πετούσε πάνω στο συντριβάνι. Γέμισε το ποτηράκι εδώ, αλλά το ξαναδιάσαμε γιατί θα ξανατρομπάρουμε να περάσουμε και από αυτή τη δαγκάνα να γεμίσουν γρήγορα. Πάπα. Πατημένος, ανοίγουμε. Πέταξε. Κάτσε να ανοίξω. Η εξαίρεση τελείωσε. Η μανέτα έχει έρθει πολύ καλά. Είναι όπως πρέπει να είναι. Πιάνει. Και είμαστε έτοιμοι. Να πούμε ότι τα σωληνάκια είναι της Shell. Της βελτίωσης. Λοιπόν, θα το πω. Το μυστικό της βελτίωσης είναι να βάψουμε τις δαγκάνες. Αν τις περάσουμε ένα χέρι γκρι, όχι γκρι, κίτρινο. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Αλλά σε αυτό το κίτρινο που είναι το σωληνάκι. Σε αυτό το κίτρινο, άμα περάσετε τη δαγκάνα, κατευθείαν έχετε πολύ καλύτερες επιδόσεις. Κάποιοι θα πούν γιατί είναι να το βάψουμε κόκκινο. Κόκκινες δαγκάνες, παιδιά, γίνεται κατευθείαν αγωνιστικό το μηχανάκι. Δεν σας το προτείνω.